του, έδωσε τη χαριστική βολή στην Ξάνθη και έφερε τον εαυτό του στην κορυφή του πίνακα των Σκόρες. Ο Γιάννης Μαμουζέλος έχει τις λεπτομέρειες. Δέκατο πέμπτο λεπτό, το φάουλ από τον Τσάρτα, η κεφαλιά από τον Κωστή και είναι το 1-0 για την ΑΕΚ. Με θαυμάσιο τρόπο, μετά από την ωραία σέντρα από το φάουλ του Τσάρτα, ο Κωστής ανενόχλητος καρφώνει την μπάλα στα δίχτυα για να κάνει το ΑΕΚ Ξάνθη 1-0 ακριβώς το 15ο λεπτό. Μπαλιά για τον Τσάρτα που στρώχνει με το στήθος για τον Μπορμπόκη, ο οποίος με την ταχύτητα φεύγει μπροστά. Μπατίστα, το πέρασμα για τον Μπορμπόκη μέσα στην περιοχή, ο Μπορμπόκης πλασάρει, αλλά έρχεται πάνω στο πλασάρισμα να δώσει τη λύση ο Κεχαγιάς. Η μπάλα φεύγει πλάγια, να δούμε, η φάση δεν έχει τελειώσει. Ήταν ο Ιωσιφίδης αυτός. Χάνουν οι παίκτες της ΑΕΚ την μπάλα και φεύγει στην αντεπίθεση ο Νέτσας, ο οποίος κάνει ένα σούτ από πολύ μακριά και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, στο γάμα. Ένα εκπληκτικό γκολ πραγματικά για την Ξάνθη, που ισοφαρίζει στην εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου με τον Νέτσα, ο οποίος πήρε την μπάλα, προχώρησε λίγο και εν κινήσει έκανε ένα σούτ σε ένα σημείο που πολύ δύσκολα κάποιος τερματοφύλακας θα μπορούσε να αντιδράσει, και έτσι κάνει το ΑΕΚ Ξάνθη 1-1. Κασάπης βγαίνει γρήγορα, Τσάρτας έχει χώρο μπροστά του, να δούμε τι θα κάνει. Πατάει την μπάλα για τον Κασάπη. Κασάπης κάνει μια σέντρα, μπαίνει ο Τσάρτας μέσα στην περιοχή, κάνει το σουτ, κάνει και το 2-1 για την ΑΕΚ. Και βέβαια ακούτε τις ζητοκραυγές των οπαδών της ΑΕΚ, οι οποίοι λυτρώνονται από την αγωνία περίπου 6 με 7 λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα. Ο Τσάρτας κέρδισε την μπάλα, την άλλαξε με τον Κασάπη, προχώρησε μέσα στην περιοχή. Ο Κασάπης του την πέταξε στο κατάλληλο σημείο. Ο Τσάρτας ψύχρεμα με αριστερό σουτ την έστειλε στα δίχτυα για να κάνει έτσι το ΑΕΚ Ξάνθη 2-1 στο 83ο προς 84ο λεπτό του αγώνα. Ζαλέσκι πιο μακριά, παίρνει ο Κετσπάγια την μπάλα. Κάνει το σουτ, την μπάλα στο δοκάρι για δεύτερη φορά στην οριζόντια δοκό. Εμείς ξεκινήσαμε καλά. Και αν ήταν δύσκολο, γιατί είχε Ξάνθη περισσότερα στο κέντρο μάρκαρε και είχε πίσω περισσότερους παίκτες, που βέβαια αντεπίθεση μπορούσε για μας να είναι επικίνδυνη. Πρώτο μήχρονο, μέχρι εκείνη τη στιγμή που ισοπάρισε Ξάνθη, ΑΕΚ πήγε αρκετά καλά. Ανάλογα βέβαια και από τον τύπολο πώς έπαιξε. Αλλά μετά από λάθος που έκανε ο Κασάπης, που ισοφάρισε Ξάνθη, για μας ήταν από εκεί και πέρα, μέχρι το εκείνη στιγμή που βάλαμε το δεύτερο γκολ, ήταν, τι να σας πω, αν δεν πέθανα σήμερα, δεν πέθανα ποτέ. Πιστεύω ότι οι παίκτες μου προσπάθησαν, είμαι ικανοποιημένος από την προσπάθεια, και όταν μείναμε με 10 παίκτες, πιστεύω ότι παίξαμε ηρωικά.